Καλείται στο βήμα ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, εκ μέρους της τοπικής οργάνωσης Αγαπών της Χρυσής Αυγής. Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στο πόντο. Καρά ντενίς, το λένε τα αδέρφια της ψυχής, δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθιου χώματος με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα συνεχίζονται. Τραντέλαινα στο παλικάρι, ας ανάψουν οι δάδες αδέρφια για τις 353.000 Έλληνες του Πόντους νεκρούς. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, σας καλησπερίζουμε στην εκδήλωση που για τέταρτη χρονιά πραγματοποιεί η Χρυσή Αυγή με μπροστάρι το στυλοβάτι μας, το στυλοβάτι του εθνικισμού, τον αρχηγό μας Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Δύο χρόνια πριν, πέρυσι και πρόπερσι, ο αρχηγός μας δεν μπορούσε να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, αλλά και οργής για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και ολόκληρης της Ιωνίας. Δεν ήτανε μαζί μας, διότι τον προφυλάξαν παράνομα και αντισταγματικά, νομίζοντας ότι έτσι θα χτυπήσουν τον ελληνισμό που φέρει η Χρυσή Αυγή. Φάγανε τα μούτρα τους όμως και τους ρίξαμε την ανθεληνική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δολοφονήσανε δύο Ελληνόπουλα, τον Γιώργο και τον Μάνο, αθάνατοι! Αθάνατοι! Αρχηγέ, σας ευχαριστούμε που σε κάθε σας ομιλία αναφέρεστε στο ποντιακό ελληνισμό και δεν σκύψατε ποτέ το κεφάλι σε όλους αυτούς τους άρπαγες που πολλούν και παραδίδουν αμαχητή την ελληνική μας γη. Εμείς οι Πόντιοι δεν ξεχνούμε. Εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας και το έθνος μας δίχως δεύτερη σκέψη. Η Ελλάδα η καρδίαν και η Πόντι η ψήν! Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή επιτάς! Στα 1917, έρθανε μουσουλμάν, έρθανε μωαμεθανοί, έρθανε και έσφαξαν, εβίασαν, έκλεψαν, εσκύλεψαν την πατρίδα μου, την Ελλάδα μου, τον Πόντο Μόλο. Εμείς, οι νέοι κυθά ανασπάλωμε. Θα θυμούμε στο κακό το έρθε και έβρε μας εις τους αιώνας των αιώνων. Την πατρίδα μ' έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Λίγουμε κι αρωθυμώ, να ανασπάλω και πορώ. Συν καρδία πόνο έχω, άρα έβολη τρομώ. Κάποιοι ανθέλινες, μισέλινες, απάτριδες, προδότες, όπως ο Φίλης, η Ρεπούση, η Δραγώνα, ο Τατσόπουλος και πολλοί άλλοι εθνοπροδότες μας είπανε ότι δεν υπήρξε γενοκτονία στο Πόντο. Για αυτούς υπήρξε συνωστισμός. Συνωστισμός υπάρχει στον ανώμαλο εθνοπροδοτικό εγκέφαλό τους. 300.053 ήρωες Έλληνες Πόντιοι πέσανε νεκροί άνανδρα και δίχως έλεος. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Το παχύδερμο βουλημικό κτίνος, ο Υπουργός Φίλης, κατέργησε επίσης από τη Γάμα Λυκείου την ιστορία για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Κύριε Φίλη, πρέπει να είσαστε υπερήφανος για τα εγκλήματα που κάνατε. Άραγε, πόσα χρήματα πήρατε. Κάνατε από τα σιωνιστικά, μασονικά σκυλιά αφεντικά σας απορίας άξιων. Φίλοι, προδότη, εθνομηδενιστή, το αίμα των ποντίων δεν θα ξεχαστεί! Φίλοι, προδότη, εθνομηδενιστή, το αίμα των ποντίων δεν θα ξεχαστεί! Συναγωνιστές, ψηλά τις σημαίες! Σήμερα όλοι οι Έλληνες έχουμε μνημόσυνο. Έχουμε πόνο στην καρδιά μας και ο πόνος αυτός είναι δυσβάσταχτος. Είμαστε οργισμένοι, γιατί ο Πόντος μας
είναι ποτισμένους με τόνους ελληνικού αίματος. Την ώρα αυτή που εμείς πονούμε και πενθούμε, οι φίλοι τους και οι γείτονες όλων αυτών των Ανθελίνων οι Τούρκοι γιορτάζουν και γλεντούν εις βάρος όλων ημών για τη σφαγή του ποντιακού ελληνισμού. Αδέρφια, μην ξεχάσετε ποτέ την ποντιακή γενοκτονία. Μην λησμονήσετε εκείνους τους ήρωες που προτάξανε τα στήθια τους μπροστά, μη λογαριάζοντας θάνατο παρά μόνο τη σωτηρία των αμάχων Ελλήνων και να γλιτώσουν επίσης από τη σφαγή το μισό πληθυσμό του Πόντου. Εάν δεν είχαν ιδρύσει το Αντάρτικο στα βουνά του Πόντου, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε ένας Πόντιος, θα ήταν όλοι νεκροί. Εξάλλου, αυτό ήταν και το σχέδιό του στο προοδευτικό. Τότε, η τότε κυβέρνηση της Ελλάδας, με πρωθυπουργό τον Ανθέληνα και σιωνιστή Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως και τους φίλους αυτού, Κεμάλ Ατατούρκ, Κάιζερ, Βλαντίμιρ Ιλίτς, Ουλιάνοφ Λένιν, είχαν συμφωνήσει να πάρθει ο Πόντος από τους Τουρκομογγόλους. Οι σατανάδες που προανάφερα ήταν όλοι τους σιωνιστές, ανήκανε στη μασονία και στη θρησκεία τους ήταν Εβραίοι. Ο Πόντος επάρθεν, χαλασμός, χάος, αίμα παντού, εντόκανε τα καμπάνας στα στράτας κίντανε πόθαμεν Έλληνες του Πόντου γενοκτονημένοι. Πάρθεν η Ρωμανία, πάρθεν η Ορθοδοξία, πάρθεν το έθνος του ποντιακού ελληνισμού. Μα να μην κλαις, μα να μην λυγούσε, όσο θα ζει και ένας Πόντιος, θα παίρνουμε τα οπείς. Ο Πόντος μας δεν είναι ξεχασμένες πατρίδες, ούτε λησμονισμένος είναι. Ο Πόντος μας, αδέρφια, είναι αλύτρωτος. Και εμείς, οι Έλληνες εθνικιστές, οι Έλληνες Πόντιοι εθνικιστές, θα το λυτρώσουμε. Ο Πόντος είναι η ελληνική εθνικίσμος χρυσιακή. Ο Πόντος είναι η ελληνική εθνικίσμος χρυσιακή. Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω. Θέλουμε την Ελλάδα μας πίσω. Και είμαστε έτοιμοι να πέσουμε ηρωικά για αυτήν, τραγουδώντας και χορεύοντας πυρίχιο, χέρι-χέρι με το χάρο. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας. Ο Τολμονικά και εμείς οι Χρυσαυγίτες τολμούμε. Τολμούμε διότι είμαστε υπερήφανοι και δεν σκύβουμε το κεφάλι σε κανένα Ανθέληνα που θέλει να αρπάξει τη γη των αρχαίων προγόνων μας, αλλά και τη γη των αγέννητων Ελλήνων, αλλά και της τρίτης αυτοκρατορίας του ελληνισμού που έρχεται. Θυμίζω στους μισέλληνες εθνοπροδότες τι ήταν ο Πόντος στην αρχαία Ελλάδα. Ιστορικά πήγε ο Ιάσονας και η αργοναυτική εκστρατεία, οι περιπλανήσεις του Ορέστη, οι Αμαζόνες, οι περιπέτειες του Οδυσσέα στη χώρα των Κυμερίων, η τιμωρία του Προμηθέα από το Δία και η εξορία του στον Κάφκαζο και επίσης το ταξίδι του Ηρακλή στο Πόντο αποτελούν μύθους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Επίσης, γεννηθεί στην Αμάσια του Πόντου ήταν ο γεωγράφος Στράβων και στη Σινόπη ο φιλόσοφος ο Διογένης ο Κοινικός. Ο Ξενοφώντας δε, στο έργο του κύρου Ανάβασης, το 401 π.Χ. περιγράφει την πατροπαράδοτη φιλοξενία των Ελλήνων του Πόντου που γνώρισε ο ίδιος και οι Μύριοι, μένοντας εκεί 30 ημέρες στην τραπεζούντα εξού και το τραντέλενας, δηλαδή 30 φορές Έλληνας. Η απάντησή μας στους υβριστές του ποντιακού ελληνισμού είναι η αρχαιότητα του ελληνισμού μας. Και να τους θυμίσω ότι και στις θυγατέρες μας ακόμα και σήμερα δίνουμε το όνομα Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή θα ενώσει, θα μονιάσει όλον τον απανταχού ελληνισμό και θα τιμωρήσει αυτούς τους ξενόφερτους που διχάζουν και δολοφονούν τους Έλληνες. Έλληνες και Ελληνίδες,
όλοι μαζί, κρατώντας ψηλά το λάβαρο της Χρυσής Αυγής, τον αρχαίο ελληνικό μέανδρο που είναι αρχαιότερος όλων ημών και συμβολίζει επίσης την ένωση των Ελλήνων αλλά και τη λαβή του Παγκρατίου αθλήματος και της πάλης. Πατρίδα, λαός, εθνή οικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνή οικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνή οικισμός! Αδέρφια, από σας εξαρτάται η ελευθερία της πατρίδας μας και του έθνους μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα ρίξουμε αυτούς τους τυράννους στον κεάδα της πολιτικής λύθης. Όπως έκανε στα αρχαία χρόνια ο Διόνυσος και αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος, κλείνοντάς τους στα Τάρταρα. Ερωτώ αυτούς που προδίδουν την πατρίδα μας τα τελευταία 42 χρόνια. Καταθέτουν στεφάνια στο σφαγεία του ποντιακού ελληνισμού και μάλατα Τούρκ, αλλά και στους Ιωνιστές, όπου εκεί καταθέτουν στεφάνια γονιπετής στα τέσσερα. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Μία εκδήλωση και κατάθεση στεφάνου για την ποντιακή γενοκτονία θα κάνετε, όπως κάνει τα τελευταία 20 χρόνια η Χρυσή Αυγή. Έλληνες, τι φοβάστε, μη σας πάρουν το σπίτι, μη μείνετε χωρίς δουλειά, μην και δεν μορφώσουνε τα παιδιά σας, μήπως κρυώσετε το χειμώνα, όλα αυτά είναι γύρω σας. Εάν νομίζετε ότι δεν θα έρθουν στο σπίτι σας, είστε γελασμένοι, αντισταθείτε, φωνάξτε, θέλουμε την πατρίδα μας πίσω. Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίθεση, εθνική αντίσταση! Όσον αφορά αυτούς που κλέψανε, προδώσανε τη γη μας και τους Έλληνες, σε αυτούς αξίζει να δικαστούν από τον ελληνικό λαό και μόνο. Ξέρετε ποια θα είναι η τιμωρία όλων αυτών? Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνησμένους, όπως είχε πει ο στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, διότι παραχωρήσανε εθνική κυριαρχία και βάλανε μωαμεθανούς αμαχητή και με προδοσία στην πατρίδα μας, δίχως να ρωτήσουν όλους εμάς. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Όλα αυτά τα χρόνια μας κουνάνε το δάχτυλό τους, λέγοντας εμάς φασίστες ή ψευτοδημοκράτες. Εάν είναι λοιπόν δημοκρατία το ότι παραχωρούνε εθνική κυριαρχία, φέρανε στην πατρίδα μας λαθρομετανάστες, επικρατεί χάος και αναρχία, εξοντώνουν τους Έλληνες, ψηφίσανε νόμους για ρατσισμό εις βάρος των Ελλήνων, φορολογώντας τους Έλληνες και όχι τους ξένους, καταστρέψανε την υγεία μας, την παιδεία μας, ανθεληνίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό μας, παραχωρήσανε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια, προσβάλλοντας τη μνήμη των γενοκτονημένων Ελλήνων ποντίων αδερφών μας. Τότε λοιπόν δεν είμαστε δημοκράτες, όπως αυτοί είμαστε Έλληνες και στις φλέβες μας τρέχει ο ελληνικός ηχόρ. Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας! Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας! Ελλάς, Ελλάς, ήταν η επίτας! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πρέπει να τους σταματήσουμε, όσο ακόμα υπάρχει Ελλάδα και Έλληνες. Αύριο θα είναι αργά. Ας θυμηθούμε τους στίχους από ένα μεγάλο ποντιακό τραγούδι. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Όχι μόνο οι Πόντιοι, αλλά όλοι οι Έλληνες είμαστε ξένοι μέσα στην πατρίδα μας πλέον. Η Ελλάδα η καρδίαν και οι Πόντιοι η ψήν. Κλείνοντας, θα σας πω δύο λόγια από το μεγάλο ποιητή Νίκο Καζαντζάκη. Μη ρωτάς αν θα νικήσουμε ή αν θα νικηθούμε πολέμα. Ακόμα, ο Ίωνας Ραγούμης είχε πει κάποτε για τον ελληνικό εθνικισμό: όταν ο Έλληνας πάψει να είναι εθνικιστής, θα πάψει να είναι Έλληνας. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Ο Πόντος, τιμή, Χρυσή Αυγή!
Ο Πόντος είναι γη ελληνική. Και θα ήθελα τώρα για μισό λεπτό να σας πω ένα γεγονός το οποίο υπήρξε πριν 2 μήνες. Συναντήθηκα προχθές με κάποιους γνωστούς φίλους εδώ στο Μενίδη. Τα παιδιά άνεργα, όπως όλοι μας, οι περισσότεροι δε από εμάς, πήγανε σε κάποιες εταιρείες στον Ασπρόπυργο για να ζητήσουν κάποια εργασία. Περνώντας την πύλη κάποιου εργοστασίου, συναντήσανε μπροστά τους έναν Πακιστανό. Τον οποίο και είπανε, είναι εδώ πέρα ο εργοδότης, ο αφεντικός τέλος πάντων. Και τι τους είπε, ο Πακιστανός, εγώ είμαι προϊστάμενος και στη δουλειά ξένους δεν παίρνω. Ναι, μοιάζει με ανέκδοτο, όμως μην το γελάτε καθόλου, είναι πραγματικότητα, δυστυχώς. Ζήτω η Ιωνία Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός μας! Ζήτω! Ο Πόντος είναι η ελληνική εθνικής μας Χρυσή Αυγή!